Καλησπέρα σας. 40 χρόνια κλείνει φέτος ο αυθεντικός μαραθώνιος Αθήνας και η ΕΡΤ στην ιστορική αυτή διαδρομή συμμετέχει πιο ενεργά από κάθε άλλη φορά, καλύπτοντας όπως κάθε χρόνο τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά την μαζικότερη αθλητική διοργάνωση με όλο το τεχνικό και δημοσιογραφικό της επιτελείο. Κάθε δρομέας έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία, πόσο μάλλον ένας μαραθωνοδρόμος. Υπάρχουν πολλοί που η ιστορία τους αξίζει να ακουστεί. Μαθήματα σθένους, αντοχής, θέλησης και αποφασιστικότητας παραδίδουν οι μαραθωνοδρόμοι της ζωής. Ο 22χρονος Δημήτρης Γλυκός θα τρέξει με τους δρομείς Ελπίδας τον τρίτο μαραθώνιο με αμαξίδιο και ετοιμάζεται να προσθέσει άλλο ένα μετάλλιο στην πλούσια συλλογή του. Δημήτρη, χαίρεσαι που θα τρέξεις την Κυριακή? Ναι. Ο τρίτος μαραθώνιος φέτος, ναι, που θα συμμετέχει και έχει κάνει πάρα πολλούς αγώνες. Ναι. Πρέπει να έχει πάνω 50 μετάλλια, 60. Ο Δημήτρης είναι μαζί μας παντού. Και ο κανόνας είναι ότι όπου πάει ο Δημήτρης, πάει και η οικογένεια. Όπου δεν μπορεί να πάει ο Δημήτρης, δεν πάει η οικογένεια. Αυτό πρέπει να ισχύει για όλους μας, για να είμαστε όλοι μια ομάδα. Να τους προσθέσουμε και σε άλλους τομείς κοινωνίας. Να τους δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε πολύ περισσότερα πράγματα.